Τις Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, το περδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Τις Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει όπως γίνεται καθημερινά. 2 με 4. Η συνταγή γνωστή. Ο Λευτέρης Λούτων Χατζηπατελίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ο Εμίλιος Γκαντεμίδης Γαβριλίδης στην ρύθμιση των ήχων του production. Η κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος για τελευταία φορά στο Μετρόπολης 95,5 των FM για το 2016. Τα λίρα, τα λίρα, τα λίρα μόνο έντυκα. Τα λίρα μόνο έντυκα, μην τις κρατήσεις. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Επικοινωνείτε μαζί μας. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, στο Facebook, γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πήγε μεσημέρι και πείνασες. Αν σκέφτεσαι λοιπόν τι θα κατεβάσεις για μεσημεριανό σήμερα, κατέβασε καλύτερα το mobile app του Deliveras.gr στο κινητό σου. Βραβεύτηκε ως το καλύτερο της χρονιάς στο Retail Business Awards και έτσι έχεις τα πάντα στο χέρι σου, όλα τα καταστήματα για να διαλέξεις το καλύτερο φαγητό σε αποκλειστική προσφορά. Ναι, υποδέχεται με ροκαμπίλι και γι' αυτό τον αγαπάω πολύ το Λευτέρη. Και καλό είναι να ροκάρουμε, να είμαστε γενικότερα ροκ στη ζωή μας. Αρκετές μέρες έχουμε να τα πούμε, δεν χάσατε και τίποτα. Να πω ότι παρέα μαζί μας τα καλύτερα λουκάνικα ζουμαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, ό,τι πρέπει ειδικά για τώρα τις γιορτές. Για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς πάμε στο Παναγιωτάκι. Τα γνωρίζετε σύγουρα, αν δεν τα γνωρίζετε σας στείνω ανεπιφύλακτα. Λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκης Βασιλέως Γεωργίου 12, απέναντι από τη στάση Ευζώνων. Αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Πριν πάμε στα θεματάκια μας, να πω ότι αν έχετε ενημερωθεί για τα προγράμματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα ή αν δεν έχετε ενημερωθεί, αν είστε άνεργος πτυχιούχος ΑΕΗΤΕΗ ή αν είστε άνεργος χωρίς πτυχίο, αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, το ΕΣΠΑ επιδοτεί το 100%, καλά ακούτε, το 100% του επιχειρηματικού σας σχεδιασμού. Αν έχεις μικρή επιχείρηση και θέλεις χρήματα, εξοπλισμό και άλλα, το ΕΣΠΑ σε επιδοτεί μέχρι και 50%. Αν γνωρίζεις τι είναι ο αναπτυξιακός νόμος και πόσο το επιδοτεί, 55% σας ενημερώνω για τώρα από εξαρχής. Για πολλούς της οικονομίας χρειάζεται να ακούσετε όλο αυτό το οποίο ακούτε αυτή τη στιγμή. Ενημερωθείτε για την ευκαιρία ζωής, καθώς οι προθεσμίες λήγουν σύντομα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα με ένα απλό SMS, αλφα-2 κενό, ΕΣΠΑ, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54344. Σύντομα και άμεσα επικοινωνεί φίλος μαζί σας και μαθαίνετε ό,τι ακριβώς χρειάζεται για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς θα επικοινωνήσει άνθρωπος δικός μας για να σε ενημερώσει πλήρως και εμπεριστατωμένα. Την καλησπέρα μου στη χειρουργική μονάδα, στην Β' Χειρουργική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σε όλα τα παιδιά εκεί, τους χειρούργους. Απίστευτη, μοναδική και τρομερή. Το Στέργιο, τον Παναγιώτη, τον Τίμο και όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
Να στείλω την καλησπέρα μου στην παγωμένη Πτολεμαϊδα από ό,τι μαθαίνω, καθώς φτάνουν στο καλημέρα. Σε όλους όσους επικοινωνούν μαζί μας, είπαμε οι τρόποι επικοινωνίας ποιοι είναι: απλή, λιτή και χωρίς πολλά-πολλά. Καθώς νομίζω ότι αυτές οι μέρες συνήθως αφιερώνονται σε ευχολόγια, σε πράγματα οποία συνηθίζουμε να λέμε, κάνουμε αναδρομές στη χρονιά που πέρασε, στο ότι περιμένουμε να έρθει την επόμενη. Αλλά νομίζω ότι παίζουμε με κάτι το οποίο είναι άνευ σημασίας, καθώς ο χρόνος είναι κάτι το οποίο είναι ουτοπία. Δηλαδή, τι θα πει ο νέος χρόνος, ή τα νέα χρόνια, ή τα ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης δηλαδή. Έτσι, για να γίνεται business, ρε παιδί μου. Αλλά αφού ξεκουραζόμαστε, έτσι, τουλάχιστον κάνουμε μια αγκαλιά του συνάνθρωπό μας. Με αφορμή κάτι, καλό είναι, κακό δεν είναι. Δεν τα κακίζω, ξέρετε αυτά. Δεν με ενοχλούν καθόλου. Με τον συνεργό μου στο έγκλημα διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτως. Εγώ πιστεύω ότι οι αφορμές για να δώσεις αγάπη και να πάρεις αγάπη είναι καλές. Τώρα, το αν έχουν βαθύτερα αίτια τα οποία από πίσω κρύβεται συνωμοσίες με οικονομικά κίνητρα και μεγάλους οργανισμούς, νομίζω ότι έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα να λύσουμε μέχρι να φτάσουμε στο να ανακαλύπτουμε σαν τον Ντομ Χάνκς του Ιλουμινάτη και το Ινφέρνο, τελευταία ταινία, έτσι, ποιος κρύβεται από πίσω και ποιος είναι, ρε παιδί μου, ο σατανικός εγκέφαλος ο οποίος κινεί όρνα τα νήματα. Όταν δεν έχεις να πληρώσει τον έμφυα, τα τέλη κυκλοφορία, τα υπόλοιπα, ρε φίλε, το τελευταίο πράγμα που σε ενδιαφέρει νομίζω είναι ότι ποιος τελικά κρύβεται πίσω από όλο αυτό το παιχνίδι. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι περισσότεροι από εμάς, και δεν θα σταματήσω ποτέ να βάζω και τον εαυτό μου και όλους μας, γιατί κάθε μέρα κάτι μαθαίνουμε, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά οι μαριονέτες είναι οι ίδιες. Τώρα, ποιος κουνάει τις μαριονέτες όταν βλέπω τα εισοδήματά μου να λιγοστεύουν, τα εισοδήματά σας, τους συνανθρώπους μου να είναι χωρίς δουλειά, χωρίς φαγητό, τους συνέλληνες να ψάχνουν τι θα γίνει, να με βομβαρδίζουν για το πρέπει να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, να τους βοηθήσουμε, δεν είπε κανείς όχι. Αλλά ξεχνάμε τους συνέλληνες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό σαν τρελοί, και όσα παιδιά φεύγουν, και πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν βάλει χ σε ό,τι έτσι έρχεται από μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει να με προβληματίζει μέχρι που να έρθει εκείνη η μέρα που θα δω κάτι καλύτερο από κάποιον ο οποίος τα αγαπάει και λίγο έτσι ένα ψυχουλάκι αυτή την χώρα που λέγεται Ελλάδα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αξίζουν τον κόπο να τους αγαπάς, να τους βοηθάς, να τους στηρίζεις. Λοιπόν, από χτες έχουμε αρκετά αθλητικά πράγματα και πολύ τροφή για συζήτηση. Μετά από μια πάρα πολύ απλή κίνηση, η οποία έγινε στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, είχαμε την μεταπίδηση, προσέχω πάρα πολύ τα ελληνικά μου, ενός ποδοσφαιριστή από τον Ηρακλή στον ΠΑΟΚ. Με ένα ποσό το οποίο από χτες άρχισε να υπάρχει μια φημολογία ότι θα ξεπεράσει 500.000, μετά ότι είναι 300.000. Ειλικρινά, δεν θα μπω στη λογική να πω ούτε νούμερα, ούτε να αναλύσω ποσά και αξίες και αν έχουν ουσία, γιατί τα σημαντικότερα όλων είναι παρακάτω. Και τι εννοώ? Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη η απορία όλων των οπαδών να μάθουν καταρχήν από πότε ξεκίνησε αυτό το φλερτ μεταξύ ΠΑΟΚ και Λάμπρου, ΠΑΟΚ Καγιούλη και Ίβιτς Λάμπρου και οτιδήποτε. Ο συνεργός μου στο έγκλημα πολλές φορές λέει ότι βλέπεις ότι ξέρεις, αφού βγάζουν πατέντες δεν έχουν σκοπό να κάνουν μεγάλες μεταγραφές. Μπορεί ο Λάμπρου να είναι ο καλύτερος όλων. Δεν αμφισβητώ ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, καθώς έφυγε με τις δάφνες ενός εκ των κορυφαίων νέων ποδοσφαιριστών του κόσμου, από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι λόγια δικά μου, αυτά τα γράφουν εγκεκριμένα αθλητικά περιοδικά τα οποία τον είχαν κατατάξει στα κορυφαία ταλέντα. Έγινε μεταγραφή, πρώτη απορία. Δεν έγινε μεταγραφή. Αν δεν έγινε μεταγραφή, εποφελήθηκε κανείς από τη μεταγραφή? Γιατί
Δεν έχει σημασία ποιος φωνάζει περισσότερο ή λιγότερο. Τα λένε πολλοί, τα λέμε και εμείς, τα έχουμε πει εδώ και καιρό, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο κύριος Καγιούλης, αν θυμάστε, πριν από καιρό φιλοξενήθηκε από τον Γιώργο τον Μπούζο και είπε ότι εγώ σκοπό έχω το κέρδος, δεν είμαι ο μάγος με τα δώρα που έρχομαι στον Ηρακλή να τον κάνω μεγάλο και τρανό. Έχω σκοπό να τον κάνω βιώσιμο, να αντέχει και να βγάλω κέρδος. Ξεκάθαρος. Θα μου πείτε, δεν τον κακείς, δεν πάμε σε αυτή τη λογική. Ήταν ξεκάθαρος. Αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι τώρα που θα βγάλει ΕΠΟ ανακοινώσεις να μάθω αν ήταν μεταγραφή ή αν ήταν λύση συμβολέου. Γιατί αν είναι λύση συμβολέου και δόθηκαν λεφτά, τότε μιλάμε για άλλα πράγματα. Γιατί και ο Κυριακίδης έλυσε το συμβόλαιό του. Άλλο να ωφελείται η ομάδα να παίρνει ένα ποσό, να λέει πουλάω ρε παιδί μου το Λευτέρη Χατζηπαντελίδη 200.000 ευρώ. Και άλλο να του λέει λύνω το συμβόλαιό του, αλλά με κάποιο τρόπο να καρπώνομαι εγώ 100.000. Δεν είναι το ίδιο. Και δεν ομιλώ γιατί είναι θέμα εφοριών και γιατί εδώ υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει να τα εξετάσουν και οι άμεσα ειδικοί. Όχι εμείς. Υπήρχαν πάρα πολλές φωνές, ειδικά από τους οργανωμένους, στους οποίους έχω, τους τα έχω χώσει πολλές φορές για τις τάσεις τους, αλλά μ' αρέσει το ότι δεν δείχνουν και δεν δείχναν ποτέ ότι έχουν διάθεση να διοικούν. Οι οποίοι λέγανε κάτι τρέχει με τον Σαββίδη και τον Παπαθανασάκη. Κάποιοι λέγανε, εντάξει μωρέ, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Πόσο σενάριο επιστημονικής φαντασίας μπορεί να είναι λοιπόν, όταν ξαφνικά ο Άγιος Ιβάν αγοράζει τον Λάμπρου, είτε σαν ελεύθερο είτε όχι, και την ημέρα που τον αγοράζει πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές. Μπορεί να είναι συγκύρια. Να μην κάνω τον ηλίθιο για μια ακόμη φορά. Κάθε μέρα τον κάνω. Άλλη μια. Ό,τι πει. Yes, man. Τι γίνεται λοιπόν. Τελικά υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο ή όχι. Το αν είναι καλό, κακό ή όχι, το ξέρω καθένα στην ψυχούλα του ανάλογα με το τι αγαπάει. Και εδώ δεν είμαστε για να χειραγωγούμε ούτε ψυχές, ούτε καρδιές, ούτε κόσμο. Ούτε να παραμυθιάζουμε κανέναν. Είμαστε για να παραθέτουμε τα γεγονότα, να λέμε τη γνώμη μας αν είναι τελώς, και αυτό κάνουμε πάντα. Και φυσικά όταν δεν είμαι μόνος και σοβαροφανής, διακομωδούμε και σατυρίζουμε καταστάσεις. Εξέδωσε μια πολύ σφοδρή και φωτιά και λαύρα ανακοίνωση οι οργανωμένοι του Ηρακλή από την αυτόνομη θύρα 10, η οποία λέει τα εξής, και με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα. Οι τελευταίες εξελίξεις στην ΠΑΕ Ηρακλής δυστυχώς επιβεβαιώνουν 100% αυτό που φωνάζουμε εδώ και καιρό σαν αυτόνομη θύρα 10. Πλέον οι μάσκες έπεσαν και οι όσοι μας θεωρούσαν συνωμοσιολόγους και κινδυνολόγους. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που αναφέραμε πριν λίγες μέρες στην τελευταία μας ανακοίνωση, αλλά και σε παρέμβασή μας σε ραδιόφωνο της πόλης. Ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στην ΠΑΕ Ηρακλής είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Η μπροστινή του μάνατζερ και απαταιώνες, λέει η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών της Θύρας 10, βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία και αυτή δεν είναι άλλη από την πλήρης διάλυση και καταστολή του οπαδικού κινήματος της τελευταίας γραμμής άμυνας του συλλόγου, καθώς επίσης και η μετατροπή του Ηρακλή σε δεύτερη ομάδα, που θα δοκιμάζονται ταλέντα, θα στείνονται αγώνες με αντικείμενο ποιος θα σκοράρει πρώτος, ξέρετε εσείς, και τέλος η πλήρη διάλυσή του, λέει η ανακοίνωση των οργανωμένων. Η διάλυση του συλλόγου μπορεί να έρθει μόνο το τελευταίο του εν ζωή κύτταρο, ο ενεργός του κόσμου δηλαδή, σοπάσει. Η ευθύνη του καθενός μας απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές είναι τεράστια. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας όλα αυτά και ας πράξει κατά συνείδηση στις μέρες που έρχονται. Εδώ και μήνες είμαστε όλοι μπερδεμένοι. Ένας καταιγισμός δήθεν εξελίξεων, ψεμάτων και πάνω απ' όλα ο πόλεμος που έχει κηρυχθεί από την ΠΑΕ, μετατρέποντας το καταζόγλιο σε χαλέπι, δεν μας αφήνουν να δούμε την αλήθεια, να σκεφτούμε καθαρά. Πλέον όμως ο εχθρός έχει ονοματεπώνυμο. Με αφετηρία αυτή τη διαπίστωση, καλούμε όλο τον κόσμο του Ηρακλή στο Κατσάνιο την 5η 5 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 7,
σε συνέλευση για να ορίσουμε πλέον τη στρατηγική μας για την απελευθέρωση συλλόγου από τον Ολιγάρχη που έχει σκοπό την πυρεοποίηση της Θεσσαλονίκης. Όταν λέμε πυρεοποίηση, αλλά Πειραιά. Τέλος θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτόν τον Ολιγάρχη, ο οποίος είναι και ο αληθινός μεγαλομέτωχος ΠΑΕ. Σαββίδη, μια ρώσικη παροιμία, λέει ότι οι σταγόνες του νερού είναι αυτές που ακονίζουν ένα βράχο. Και για να το καταλάβεις, το γράφουμε και στα ρώσικα. Δεν ξέρω ρώσικα, το διαβάζω. Βράχος είναι ο λαός του Ηρακλή και οι σταγόνες που τον ακονίζουν είναι οι μπράβοι, οι μπάτσοι, οι πίκρες και οι ραδιουργίες σου. Θα τα αντέξουμε όλα, θα τα υπομείνουμε όλα, έτσι ώστε όταν έρθεις να σηκώσεις αυτό το βράχο, για να το πετάξεις παραπέρα, να κοπείς όσο πιο βαθιά γίνεται. Κατσάνιο, 5 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 7, Γενική Συνέλευση του Λαού του Ηρακλή, όλοι εκεί, η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή, η οποία βγήκε πριν από λίγο, υπάρχει στην σελίδα μας στο metrosport.gr από τους οργανωμένους οπαδούς του Ηρακλή και είναι η συνέχεια των εξελίξεων της μεταγραφής παύλα λύση συμβολέου του Λάμπρου στον ΠΑΟΚ και των όσων ακολουθούν από τις αντιδράσεις των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή. Αυτό το οποίο εισπράττω από τον ελάχιστο χρόνο που είχα να διαβάσω και να μάθω από τους φίλους του Ηρακλή είναι ότι δεν θέλει κανείς τίποτα και από κανέναν. Σου λέει καλύτερα να πεθάνουμε φτωχοί πλην όμως τιμή, φτωχοί και καλύτερα να μην είμαστε κάτω από καμία σκέπη, να μην έχουμε καμία σχέση με καμία άλλη ομάδα, με κανέναν άλλο μεγάλο παράγοντα, να είμαστε μόνοι, ανεξάρτητοι και αυτόνομοι, όπως ακριβώς το ακούτε, είναι αυτό το οποίο επιθυμούν οι οργανωμένοι και μη οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι εναντιώνονται σε αυτό το οποίο το ακούγαμε, κάποιοι δεν ήθελαν να το πιστέψουν, αλλά μετά και από το χθεσινό δεν νομίζω ότι είναι και τόσο απλό. Είναι, φίλε μου Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, υπάρχει κάποιος που χαρίζει? Εγώ λέω υπάρχει κάποιος που δανείζει. Να χαρίζει κανείς δεν υπάρχει. Οπότε δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Και επειδή δεν μπορώ να χαρίζω χρόνο, πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο Μετρόπολης 95,5 και μαζί μας ο κλειδαράς, ο δικός μας κλειδαράς, Τέλειος Πετκανίτσα, αδελφών 109 και Μάρκ Μπότσα Διγωνία. Έρχεται γρήγορα, άμεσα και οικονομικά να σε ανοίξει αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές. Και για αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα με κλειδιά τύπου Immobilizer, πάνε εκεί αδελφών 109 και Μάρκ Μπότσα Διγωνία για να έχουν την καλύτερη, το καλύτερο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή. Και μην ξεχνάτε την σούπερ προσφορά η οποία τελειώνει. Καθώς υπάρχει κλειδαριά με κύλινδρο τύπου Ιζέων, κλειδί το οποίο δεν αντιγράφεται πουθενά αλλού, παίρνετε χαρτάκι το οποίο έχει την πιστοποίηση, βγαίνει μόνο με την ταυτότητά σας και μόνο εκεί, και στην τιμή έκπληξη που υπάρχει στο 85-27-27 συμπεριλαμβάνονται και τα περαστικά. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά στο 54-340, Μετρόπολης 95,5 στέλνετε μηνύματα και καλά κάνετε. Γιώργο, τόση ώρα για τον Λάμπρου, για τον Καγιούλη, τι να πω? Ό,τι ήταν να πω το είπα. Ό,τι ήταν να πω το είπα. Για τον Χούτο, ο Χούτος μάνατζερ, είναι τη δουλειά του κάνει και πολύ καλά ξηγέται, δεν κατάλαβα. Έχει τον παίκτη, κοιτάει να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος και προχωράει. Και προχωράει. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν το θέμα ποιο είναι. Δημήτρη και Κιωσέ, εγώ δέχομαι ότι μπορεί να γιαγέλει όποιος θέλεις. Μπορείς να του αιτιολογήσεις όμως. Τι είναι γιαγέλια? Φίλε μου 307, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 4.50 επανέρχεται, άντε πες τα αγοράκια σας, λέει.
να αρχίσουν να μαθαίνουν να βελάζουν γιατί ο Ηρακλάκος θα γίνει η ομάδα B της Παοκάρας. Εσύ προπονείσαι για νεόπουλτος που γράφεις το μήνυμα 450. Δηλαδή χαίρεσαι η ομάδα σου να γίνει Ολυμπιακός θέση του Ολυμπιακού. Αυτό θέλεις? Γιατί εδώ έχουμε ξέσει ένα ζήτημα το οποίο έχει δύο πόλους. Την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή, οι οποίοι δεν θέλουν εξάρτηση για από κανέναν. Δεν θέλω, ρε φίλε, σου λέει. Μόνος μου και όσο αντέχουν τα ποδάρια μου. Και έχουμε από την άλλη εσένα ή περιπτώσεις σαν και τη δική σου, οι οποίοι λένε εντάξει ρε φίλε, συγκράτερο. Δώσε 10 στον Ηρακλή, δώσε 10 και στον Άρη, να έχουμε και δύο υποκαταστήματα. Okay. Αν σου αρέσει αυτό, όλα καλά. Αν η απέτησή σου σαν οπαδού του ΠΑΟΚ εσένα ήταν να πάρεις το Λάμπρου για την μεταγραφή του Γενάρη, για να κάνεις ένα βήμα παραπάνω, okay, ό,τι πεις. Δεν σου μιλάω ούτε σαν οπαδός, ούτε σαν κάποιος ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα μαζί σου. Σου μιλάω ξεκάθαρα. Τα δικά σου τα όνειρα, τα δικά σου τα θέλω σαν οπαδό, είναι μεταγραφές αυτού του τύπου, κινήσεις αυτού του τύπου. Μπορεί να αποδειχθεί ο Λάμπρου η κίνηση μάτ της δεκαετίας. Δεν έχω καμία διάθεση να αμφισβητήσω το παιδί, ούτε μία στο εκατομμύριο. Και κανένα άλλο παλικάρι. Όλα αυτά τα παιδιά τα οποία παίζουν ποδόσφαιρο αγωνίζονται για να δείξουν πράγματα και να πετύχουν. Και είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος, τον οποίο τον περπατάνε πάρα πολύ και είναι ελάχιστοι οι οποίοι τον καρπώνονται. Θα σας πω ενδεικτικά ότι είχα μια μεταγραφή χθες του Τέβες, το θυμάστε? Juventus, Manchester, τώρα πάει στην Κίνα. Μήπως έχετε υπόψη σας το ποσό το οποίο θα λάβει ως αμοιβή? 80 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια συμβόλαιο. Δεν άκουσα τι είπατε? Είστε όρθιοι? Όσοι σας έπιασαν τα κερδία, παιδιά ποδοσφαιριστής είναι μάγκας, είναι και τα παιδιά. 80 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. Να φάνε τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγωνα, τα τρισέγγωνα και να φάει και το υπόλοιπο σόι. Το έχουμε πολλές φορές στην κινέζικη κυβέρνηση του κομμουνιστικού καθεστώτος, το οποίο έτσι είναι μεταλλαγμένο, προωθεί πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και η κυβέρνηση πρημοδοτεί τέτοιες μεταγραφές και καλά ξηγέται, προκειμένου το όπιο του λαού να το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό. Τώρα θέλουν να πάρουν τον Αντά του Ράνα του Μπαρτσελώνα και σκάνε μύτη οι Κινέζοι και λένε πάρτε 40-50 και φέρετε τον Αρτά Τουράν. Όταν άλλος έχει ρευστότητα και έχει βάλει κάτι στο μυαλό του, το πετυχαίνει. Ο Τέβες είναι ένας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας. Ο Μέση είναι ένας. Έχετε υπόψη σας πόσοι είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξεκινάνε και φτάνουν να παίρνουν λεφτά? Να παίρνουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αν δείτε τη γεωμετρική πρόοδο που έχουν, δηλαδή πόσο ξεκινάνε και πόσο φτάνουν να παίρνουν καλά συμβόλαια, θα σοκαριστείτε. Κατά καιρούς οι πολύ καλοί συνάδελφοι που έχουμε στη Μέτροσπορ έχουν γράψει πολλά σχετικά άρθρα σχετικά με το τι παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, ποιες είναι οι αμοιβές τους και σε ποια επίπεδα κυμαίνονται. Και ρωτάω, πόσα παιδιά πιστεύετε ότι φτάνουν ψηλά? Ελάχιστα. Η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη, πολύ σκληρή. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν ατυχίες, υπάρχουν μανατζαρέοι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνώση της αγοράς, έχει τις κατάλληλες γνωριμίες και μπορεί να πουλήσει ένα προϊόν το οποίο έγινε εφάμιλο με κάποιο άλλο, αλλά λόγω της δικής του προτροπής να τον πάρουν γιατί τον εμπιστεύονται. Κάνει καλά τη δουλειά του. Ο Λάμπρου λοιπόν μπορεί να προχωρήσει, οκ. Okay. Αλλά
Συνεχίζω και το προεκτείνω αυτό έτσι για να καταλάβετε δύο πράγματα. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλετε να καταλαβαίνετε. Αυτοί οι οποίοι θέλετε, καλώς. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε κανέναν. Το είπαμε, το λέω και θα το ξαναλέω. Συνεχώς. Από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι προχωράνε, είπαμε ότι αυτοί οι οποίοι καταφέρουν είναι ελάχιστοι. Απειροελάχιστοι, όχι ελάχιστοι. Οι περισσότεροι απλά ζούνε άνετα ή ικανοποιητικά. Και όταν τελειώσει το ποδόσφαιρο, το 99% συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο τον οποίο ζούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Παθαίνουνε την πλάκα της ζωής τους. Λένε, καλά δεν είναι η ζωή να παίρνεις 30.000 ευρώ το μήνα ή το χρόνο? Του λέει άλλος, θες 400 ευρώ για να σκάβεις το πριν το βράδυ ή να πηγαίνεις καφέδες ή να κάνεις κάτι άλλο άμα θέλεις. Και διαπιστώνει ότι ήταν μια μαριονέτα για αυτός, ενός παιχνιδιού που λέγεται ποδόσφαιρο και ενός τμήματος marketing το οποίο δουλεύει με το ποδόσφαιρο για να καταφέρει να πετύχει αυτά τα πράγματα και δεν κατάφερε να καρποθεί τίποτα. Γιατί τον ντύνανε ακριβά, τον ταΐζανε ακριβά, είχε και ακριβή γκόμενα δίπλα, η οποία μετά βέβαια διαμαγείας έφυγε για να βρει άλλον και πάει λέγοντας. Αρχίζουν τα μεγάλα ερωτηματικά από εδώ και πέρα, τα οποία είναι δικά μου καθαρά και αφορούν και την ομάδα του ΠΑΟ και την ομάδα του Ηρακλή. Πρώτη απορία. Γιατί να πληρώσει ο κύριος Καγιούλης Παύλα Παπαθαρανσάκης από τη στιγμή που η ομάδα δεν έχει προϋποθέσεις να πάρει αδειοδότηση για τη νέα χρονιά? Μήπως τις έχει? Και αν ναι, γιατί περιμένουν τελευταία στιγμή? Γιατί ρωτάω και αυτά τα οποία δεν θέλω να πιστεύω ούτε για αστείο, αλλά είναι υπαρκτά, αλλά είναι και ουσιαστικά. Όταν κάποιος έχει ένα μαγαζί υποδιάλυση και 10 άτομα προσωπικό και είναι για να βάλει λουκέτο, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να πληρώσει υπαλλήλους από τη στιγμή που βαράει πτώχευση και φεύγει φαλημένη? Δεν είναι λίγο? Δεν σε προβληματίζει? Έστω αυτά τα 200 χιλιάρικα που έδωσε, γιατί να μην τα βάλει παντελόνι? Στο κάτω κάτω μέχρι τώρα 400 διατυμπάνιζε ότι έλεγε, ότι έβαλε. Τόσο να λέει και ο Σκαγιούλης. Εγώ δεν λέω ότι τα έβαλε ή δεν τα έβαλε. Δεν είμαι λογιστής για να ξέρω. 400. Αν είναι να κλείσει το μαγαζί, γιατί να βάλεις κι άλλα? Θα το ρωτήσω κι άλλη μια φορά. Ξέρετε κανένα που να χαρίζει? Δεν νομίζω. Οπότε έχω στην άκρη του μυαλού μου, χωρίς να το θεωρώ θετικό ή αρνητικό, ότι υπάρχει πιθανότατα το ενδεχόμενο να μπορούν να πάρουν αδειοδότηση. Με ποιο τρόπο δεν το ξέρω. Ας μας το πούν οι ίδιοι. Θα θυμάστε το παρελθόν όταν ο κύριος Καγιούλης είχε φιλοξενηθεί εδώ από τον Γιώργο τον Μπούζο. Μπήκα, δύο ερωτήσεις του έκανε, την εξής μία. Μπορείτε να υπογράψετε σε ένα φύλλο χαρτί ότι εγγυάστε ότι ο Ηρακλής θα πάρει αδειοδότηση? Τίποτα άλλο δεν το ρώτησα. Είπε ότι το εγγυώμαι, δεν το υπέγραψε ο άνθρωπος. Εντάξει. Είπα θα το κάνω. Πώς θα το κάνει ο Θεός και η ψυχούλα του? Φτάνουν τα λεφτά για να κάνει κάτι τα δικά του? Δεν ξέρω. Πραγματικά. Αλλά με αυτό το δεν ξέρω φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Και υπάρχει ένα δίλημα το οποίο λέει, τι κάνεις ρε μάγκα τώρα? Κάποιος μπορεί να σου πει από την άλλη μεριά ότι από τη στιγμή που είσαι χωρίς σταγόνα αίμα, δέχεσαι το αίμα και ας είναι και από το χειρότερο εχθρό σου. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν είναι θέμα εχθρού και φίλου. Για ποδόσφαιρο μιλάμε, μην τρελωνόμαστε, δεν είναι πόλεμος. Απλά στο βωμό του χρήματος κάποιοι αντιλαμβάνονται αργά ή γρήγορα ότι σε χώρους που παίζονται τέτοια εκατομμύρια, που λέω εγώ συχνά τα λεφτά χοροπηδάνε, δεν συγκινείται κανείς από ιδέες, από σόβρακα και φανέλες. Ρίξτε το λίγο το τραγούδι, το σόβρακα και φανέλες, λόγω και λίγο του Παπακουσταντίνου, το Ελλάς. Εντάξει, ρίξτε το λίγο έτσι, γιατί να το θυμόμαστε που και που.
ότι δεν συγκινούνται ρε παιδιά αυτοί οι τύποι. Γενικότερα, στο βωμό του δεν τον νοιάζει τον άλλον. Λες, άντυρα Κλάρα, η μεγάλη του βρετιάζει. Να κλείσω τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε να δεις, και στο παρελθόν έχει πάει ο Λάκης ο Παπαγιάννου. Από τον Ηρακλή στον ΠΑΟΚ, στο τέλος της καριέρας του, ναι, σωστά. Από τον Ηρακλή στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και δεν έγινε τέτοιο σούσουρο. Τώρα επειδή είναι έκριθμη η κατάσταση, δηλαδή, εάν έγινε κατόπιν εισήγησης του Ίβιτς, την κρίνω φυσιολογική. Ναι. Εάν έγινε για άλλους λόγους, τότε βάζω αποσιοποιητικά. Δικαιολογούνται να φωνάζουν οι οπαδοί του Ηρακλή για αυτό το οποίο βλέπουν. Νομίζω ότι πλέον δικαιολογούνται, γιατί αυτά που βλέπουν είναι πέρα από κάθε λογική. Ναι, εννοείται. Φωνάζουν γιατί ενώ αν δεν γινόταν αυτή η μεταγραφή, πλέον η διοίκηση που υπάρχει, αυτή υποτιθέμενη, έπνεε τα λίσθια και δεν θα είχε συνέχεια. Τώρα με αυτό το γεγονός είδε παράταση, πήρε ανάση. Δεν πήρε καμία παράταση, θα σας πω αυτό και θα κλείσουμε, γιατί αν δεν γίνει αύξηση με το κεφαλαίου και δεν είναι καθαρός ο φάκελος μέχρι σήμερα που τελειώνουν οι ημερομηνίες, ο Ηρακλής δεν παίρνει αδειοδότηση, οπότε είναι ως μη γενόμενο. Και γιατί λέω να πληρώνει ένα μαγαζί το οποίο είναι για να κλείνει? Δεν είναι παράξενο? Ναι. Πολύ. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί όλο αυτό. Εξυπηρετεί όλη αυτή η κατάσταση. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Παρακαλώ. Αυτό που... Βεβαίως, ναι. Παρακαλώ. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Καταρχήν, χρόνια πολλά, ρε, σε φιλέ. Και Μιχάλης από Μενεμένη. Ζουρίς Μιχάλης, μη σου πω ότι είμαι πολλά παοξής. Λοιπόν, το γνωρίζω ότι είσαι παοξής από τους λίγους. Και σταματάω εκεί. Λοιπόν, πρώτη... Και πρώτη φίλος. Πρώτη φορά παίρνω, Γρηγόρη, ειλικρινά. Λοιπόν, αγανάκτησα. Τώρα ο κύριος Κώστας τη λέει, οκ. Okay. Λοιπόν, 55. Ηλικία. Πάμε παρακάτω. Αυτό που θυμάμαι εγώ από τον Ηρακλή είναι εκείνα τα όμορφα τα πανού που μας βγάζετε, καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Σωστά ως εδώ. Μας βγάζετε και άλλα ωραία πανού με κάτι γριές, η κατάρα της γριάς κτλ. Σωστά ως εδώ. Σωστά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στην κυρά της. Ωραία ως εδώ. Πάμε παρακάτω. Σε παρακολουθώ. Εννοείται πια, αγανάκτησα ρε παιδιά. Τη δεκαετία του 80, όταν πέσατε στην Β' Εθνική και τραγουδούσαμε εμείς που τον πάντων Ηρακλή και τα λοιπά, έφτιαγε πάλι ο ΠΑΟΚ, ο Τέλειος. Δεν είναι ψέματα. Η ιστορία αφορούσε ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Το 2000 έφτιαγε ο Πασχαλίδης, ο Αντώνης. Το 2010 έφτιαγε ο Πασχαλίδης, ο Αντώνης. Όχι. Το 2016 φταίει ο Καγιούλες και Μαγιούλες. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Εγώ λοιπόν, ένα μεγάλο χαιρετισμό στον Αντωνιάδη που τον ακούω τόσα χρόνια, αλλά έχει πάει σε άλλο σταθμό. Χαιρετίζοντας τον Μάνο που και αυτός έχει μεταπηδήσει σε άλλο σταθμό. Χαιρετισμό στον Νίκο τον Ολλανδό που έχει μεταπηδήσει σε άλλο σταθμό. Λοιπόν, εμείς όταν πηγαίναμε, αδερφέ, όταν πηγαίναμε Καφτατσόγλιο, βλέπουμε Χατσπαναγή. Όποιος παοξής πει το αντίθετο είναι μπαγλαμάς. Και είναι η δικιά μου ηλικία, 55 και βάλε, ή και πριν. Ωραία. Είμαι εγώ λοιπόν που είπα ότι ο Σαββίδης θα φύγει νύχτα, και δεν το λέω τώρα, το λέω 3-4 χρόνια πριν. Έτσι κι αλλιώς θα φύγει νύχτα αυτός. Ήρθε να κάνει τη δουλειά στον ΠΑΟΚ. Γιατί, τελειώνει. Γιατί, ΠΑΟΞΙΣ, πολλά είμαι. Ορίστε. Άσχημα τον πάει τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ δεν τον πάει άσχημα, τον πάει πάρα πολύ άσχημα, θα έλεγα εγώ. Ο Αδαής, ο πολύ απαιτητικός. Που δεν έχει πάει από την μέρα που πήγε ο κύριος Λίλης στον ΠΑΟΚ. Βλέπε Θοδωρή. Λίλης. Ο κύριος Λίλης, ναι. Για μένα Λίλης είναι. Τι είναι. Εντάξει. Ονοματεπώνυμο παλικάρι και τα στοιχεία μου δώστα. Ο κύριος Λίλης ήταν. Και ανέλαβε μετά ο κύριος Σαββίδης. Οκ. Τώρα αν θέλει να κάνει, να εκμεταλλευτεί τον Ηρακλή κλπ. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά.
Εμείς τον ΠΑΟΚ τον είχαμε και τον έχουμε για πολύ ψηλά. Και ο ΠΑΟΚ είναι, πολύ χαμηλά. Αυτά τα λίγα. Α, και κάτι άλλο. Το Γιάννη Ντουντάκη λοιπόν τον γνώρισα όταν ήταν πρόεδρος στο μπάσκετ του Μακεδονικού. Όταν ο Μακεδονικός έπαιζε Β' Γ' Εθνική. Επειδή έπαιζε και ο μικρός ο ανεψιός μου. Αυτά. Να είσαι λοιπόν, καλά. Να, Γκρέκ, καλή χρονιά. Να είσαι γερός, τίποτα άλλο. Όλοι είσαι να και μαγαλύνη σου. Ορίστε. Όλοι να είναι καλά, λέει, όλοι. Ρε φίλε, σε εσένα προσωπικά εύχομαι. Έτσι. Εγώ για να κάνω παρέμβαση στο τηλέφωνο πέρασαν πολλά χρόνια από την Πανιέρα ακόμα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Γεια σου, φίλε. Yeah. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ναι. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου. Τι κάνεις, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Να μιλήσεις για ό,τι αγαπάς. Θα σας ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Και να σε υπενθυμίσω κάποτε όταν ήσουν μικρός, ερχόσουν σε κάποιες συναντήσεις. Θυμάσαι? Μ' ακούς? Ναι, μίλα ξεκάθαρα, δεν έχω να κρύψω κάτι. Συναντήσεις στο πάρτι, ρε παιδί μου, δεν στο λέω με καγιά. Όχι, ναι. Θυμάσαι? Βοήθησε με, πολύ γενικό ακούγεται, συγγνώμη. Το μουσικό γαλαξιέρα, ο Βασιλείο Παύλος. Έλα ρε Παύλο, έλα. Τι κάνεις? Δόξα τω. Να σου πω χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Σε ακούω κατά διαστήματα. Και τι άλλο, σε ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Τώρα τα για τα άλλα δεν μου μπορεί να διαφορετήσω. Γιατί είναι μια έτσι μια κυβέρνηση σου. Να έχεις υγεία. Να έχεις υγεία και εσύ και όλος ο κόσμος. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα λιγάκι να πω για τον προηγούμενο παγκόσμιο που μίλησε. Δεν καταλάβαμε όμως τι θέλει. Δεν θέλει να το Σαββίδι, τι θέλει, δηλαδή θέλει τη μιζέρια, τι θέλει. Τι δεν κάνει καλά ο Σαββίδης. Τι δεν έχει καλά στον πάγκο Σαββίδη. Τι είναι αυτό που τον προβληματίζει δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ που ονειρεύεται. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά από το μεγαλομέτωχο τι δεν θέλει. Δεν, δηλαδή, τον θέλει έχει τον δεν έχει τον ΠΑΟΚ όπως τον ονειρεύεται. Στην ψυχούλα του. Αυτό συμφωνούμε. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει, μπορεί να πάρει τρεις παίκτες, μπορεί να μην πάρει. Δεν είναι, πρέπει να ξέρεις όμως αν είσαι νοικοκύρης ή όχι, αν θες να έχεις την ομάδα που πρέπει να την έχεις, όπως πρέπει να την έχεις. Δεν το κατηγόρησε. Απλά... Όχι, δεν είπα ότι κατηγόρησε. Λέω όμως ότι δεν μπορείς να είσαι άρρωστος και να θες να είσαι ομάδα για να ονειρεύεσαι ομάδα. Θα πρέπει να είσαι οικονομικά υγιής και από εκεί και πέρα μετά να ονειρεύεσαι. Αλλιώς δεν μπορείς να ονειρεύεσαι. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να έχει όνειρα αυτός άμα δεν θέλει το Σαββίδι. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, θέλω να πω κάτι άλλο. Mm-hmm. Εγώ έτσι όπως το κατάλαβα. Με την μεταγραφή όπως θες πες τη χθεσινή, αγόρασε μια ομάδα με 300.000 ο Σαββίδης. Θέλει να 2 εκατομμύρια για να κάνει αύξηση του κεφαλαίου. Ναι, εντάξει, 300.000 και 2 εκατομμύρια, 2-300. Θα πάει να πάρεις μια ομάδα. Οι Ηρακλείδες λένε ότι είναι μεγάλο ομάδα. Θα πάει να πάρεις μια ομάδα από τη μέση και κάτω και να δώσεις 3-4 εκατομμύρια έτσι αέρα. Εσένα αυτό δηλαδή, αν ισχύει, αρέσει. Δεν είπα ότι μ' αρέσει. Εγώ είμαι ΠΑΟΚτζής, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να σωθεί ο Ηρακλής, να είναι... Δεν είναι θέμα Ηρακλή, ΠΑΟΚ, μην μπερδεύεσαι. Εσύ ναι, θες, εντάξει, εγώ, εσύ επειδή... δηλαδή, αν μπορεί ο πρόεδρος να αγοράσει 15 ομάδες, θα αγοράσει. Όχι να αγοράσει, να βοηθήσει. Να βοηθήσει. Δεν να μην βοηθήσει. Ποιος βοηθάει. Πήρε ένα παίχτη. Για πες μου. Πήρε ένα παίχτη και έδωσε λεφτά και τι έγινε. Δηλαδή, τι έγινε. Εδώ είχε δώσει μπάγκερ στην Ντόρτμουντ. Δηλαδή, με συγχωρείς, το έκανε δηλαδή από αγαθαργία. Όχι. Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως, δεν είπε κανένας το αντίθετο. Οπότε... Αλλά εδώ το κάνει η Μπάγκερ με την Ντόρτμουντ, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν του χρόνου πάω και να κλείσει ρίξει 3-4, τι θα πεις. Άμα το ρίξει, μαγκιά του. Όχι, τι θα πεις. Το πρώτο, θα σου... το πρώτο που θα σου έρθει στο μυαλό, δεν θα είναι δηλητηριασμένη η σκέψη σου για ό,τι συμβαίνει. Όχι, δεν θα είναι έτσι. Αν είσαι υγιός σκεπτόμενος, δεν είναι έτσι. Φίλε μου, δεν γίνει. Αν είσαι άρρωστος σκεπτόμενος, ναι. Αν είσαι άρρωστος σκεπτόμενος, πρέπει να είσαι άρρωστος. Δηλαδή... Ναι, για να βγαίνεις και να δεις ρίξον στην τέταρτη εθνική του Ηρακλή, διέλυσε τον ή να μην μείνει καμιά ομάδα στη Θεσσαλονίκη και να τρέχεις. Μια στην Αλεξανδρούπολη, μια στην Κρήτη, 8 στα Χανιά και 7 στην Κρήτη. Εντάξει, μετά είσαι άρρωστος είσαι. Φίλε μου, Ολυμπιακός παίζει, φίλε μου, θυμάσαι μια εποχή, γιατί δεν ακούγεις το μικρό παιδί. Λοιπόν, θυμάσαι μια εποχή που κόντεψαν να φάνε πολύ ξύλο οι παίκτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, που όλο το γήπεδο εγχωρό φώναζε είναι στημένο και το παιχνίδι έληξε 0-0. Ναι, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Πολλά μπορεί, συμφωνώ, πολλά μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν μπορείς,
αν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον, δεν τον βοηθάς. Γιατί πρώτον μπορεί να σου πει κάποιος κάτι, ή δεύτερον γιατί πρέπει να τον έχεις στο χέρι. Δεν είναι όλα έτσι. Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι τον βοηθήσεις για την ψυχή της μάνας του. Βεβαίως και κάτι μπορεί να χρειαστεί. Αυτό το κάτι, είναι, αυτό το κάτι είναι προβληματίζει πολύ. Κατάλαβες. Εντάξει, μπορεί όμως το κάτι να μην είναι και αυτό το πονηρό που σκεφτόμαστε πάντα. Και γιατί αυτές οι κρυφές συναντήσεις, οι οποίες πάντα διαψευδόταν και τελικά αποδεικνύει ότι. Αν ήταν κρυφές, δεν τις είχε πάρει κανένα γραμμή. Για να τις έχουν πάρει μισή η Θεσσαλονίκη, σημαίνει ότι είναι κρυφές. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία και λαϊδάει. Το ίδιο είναι όλες οι πόλεις. Είτε μικρές είτε μεγάλες. Ένα μεγάλο χωριό είμαστε. Έτσι. Όταν υπάρχει μια μυστική συμφωνία, δεν το ξέρει κανένας. Από την ώρα που το είδαν ένας, δύο, τρεις, πέντε, δεν υπάρχει μυστική. Κάτι που το ξέρουν δύο δεν είναι μυστικό. Να σου το πω έτσι. Συμφωνούμε. Να είσαι καλά. Έγινε, για να είσαι καλά, παρακαλώ. Δεν πάω εκεί. Σωστά πήρατε. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, Γρηγόρη. Ναι. Σου εύχομαι χρόνια πολλά και του χρόνου με ένα διάδοχο. Η μία διάδοχο. Να είσαι καλά. Γιατί λοιπόν, το λες από την καρδιά σου, το ξέρω. Ναι. Θέλω να πω σε αυτούς τους που κάνουν τους παράγοντες στον Ηρακλή, ακούστε μια φορά την αυτόνομη θύρα 10. Εγώ καρίζω 2-8 χρόνια. Πάμε να μας διαλύσουν αυτό. 80 πάει ο Πάφλα σε φάει λάχανο. Ξυπνήστε. Τυχαία δεν τους φωνάζουμε ο άνος της Βόρειο Ελλάδος. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Λοιπόν, άκου να δεις, θέλω να πω, εγώ συντάζομαι με την αυτόνομη θύρα 10. Λέει αλήθειες, μεγάλες αλήθειες. Ξυπνήστε και αφήστε ότι σας πειράζει η αυτόνομη θύρα 10 και σας κάνει. Λοιπόν, η αυτόνομη θύρα δεν θέλει, θέλει να ενωθείτε όλοι μαζί, να κοιτάξουμε γιατί πάνε να μας διαλύσουνε. Τυχαία δεν είναι το 11 που ψηφίσανε, τρέχανε και κρυβόταν στις τουαλέτες. Ξυπνήστε. 15-1. Α, μπράβο, ξυπνήστε. Αυτό το σύστημα πάω από τον Μπούζα. Αυτό το να μην τον χαρακτηρίσω. Μη λες ονόματα. Θερμή παράκληση, το έχω πει. Ένας κοντός. Λίγος. Και θέλω να πω. Ακούς. Ακούω. Θέλω να πω στο Σαββίδι. Ξέρεις με ποιους έχεις μπλέξει, ρε κοντέ. Ξέρεις. Ο Ηρακλήδος δεν είναι παοξυνέτος να είναι σανό. Ακούς. Είσαι λίγος και κοντός. Καλή χρονιά να έχεις. Άκου να δεις και ένα τελευταίο. Ναι. Και ένα τελευταίο. Να τελειώνουμε με αυτό το κοντό. Τελειώσε να πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ο Ηρακλής να γίνει να πούμε δεύτερη ομάδα του ΠΑΟ. Σαββίδη. Όσο υπάρχει λαός του Ηρακλή. Κατάλαβε Σαββίδη κοντέ. Λίγε. Ο Τσοκαλτσόπουλος είναι πίσω από σένα. Τέλος. Ξεσπάθωσε, είπε. Παρακαλώ. Ναι, Γρηγόρη. Έλα. Χρόνια πολλά, ρε φίλε, τι κάνεις. Υπομονή. Δεν βγαίνω πολύ συχνά. Είχα βγει τότε για το θέμα του Κλάουζου, παιδί μου, όλοι. Πήρα τηλέφωνο για αυτόν εδώ τον νομοδιάτη μου, τον Μιχάλη, πως το λέγανε, που βγήκε πριν 2-3. Mm-hmm. Εγώ είμαι πιο μικρός, στα 34. Mm-hmm. Δεν μου λες, ρε φίλε Μιχάλη, εσύ που λες για τον Μπάκο, ότι τον πάει χάλια ο Σαββίδης. Η γενιά σου δεν ήταν που τραβιότανε στο Βόλο με το πανό και του κουβαλάμε τώρα πάνω μας εμείς αυτό. Εσύ δεν το μήκαινε στον ΠΑΟΚ τότε. Ε, και πώς δεν μου λες και πόσα πρωταθλήματα έχουμε πάρει, φίλε, που θες στον ΠΑΟΚ για να πηγαίνει τρένο. Αλλά εσύ, Γρηγόρη, δεν τα λες αυτά. Δεν του τα λες. Το Παντελάκι, αυτοί δεν πηγαίνανε. Βασιλή. Εκεί πέρα που άκουμε. Ένα μαγαζί άκουμε. Και το σπέγανε. Άκουμε. Βγήκε αυτός ο Μιχάλης τώρα, στράβωσε και το στέμα. Δεν είναι αυτό. Μαχιάδικα τέτοια κουλτούρα. Όπα. Δεν είναι αυτός ο Μιχάλης. Είναι ο Μιχάλης. Δεύτερον. Όπως είναι. Δεύτερον. Όποιος είναι. Όπως είδες. Όπως είναι. Όποιος είναι. Δεν με νοιάζει. Άκουμε αυτά λίγο. Ρεσί. Άκουμε. Θα μιλήσεις. Δεν μιλάω πάνω σε κανέναν. Αφήνω τον κάθε ένα, εφόσον δεν βρίζει, να πει τη γνώμη του. Ούτε εγώ βρίζω, εντάξει, δεν είναι πάνω. Όπως είδες, τον αφήνω να πει ό,τι θέλει, ό,τι πιστεύει,
Ούτε συμφώνησα, ούτε διαφώνησα με αυτά που είπε. Ούτε με εσένα θα το κάνω, με κανέναν. Σας αφήνω να εκφραστείτε. Ναι, άκου να σου πω, σου λέω, σου είπα και στην αρχή, δεν βγαίνω συχνά. Δεν γίνω πάνω πολύ πάω. Έκοψα απλώς, συγχάθηκα. Τι λέω, άρεσε κάθε φορά και τα βλέπω. Αλλά μην ακούω και τώρα και τρέλες, η γενιά του 80 και η γενιά του 80. Την είδαμε και τη γενιά από το 1980, τι έγινε. Τι έγινε. Τα ελίχια και μαγιές μόνο. Στην μπάλα τι πήρε ο ΠΑΟΚ. Τι πήρε με αυτούς. Τι πήρε. Και δεν βγαίνω τώρα για να πω, για να κάνω και το τέχνα Ιβάνα Βάντα. Προς Θεού, ένας ήρθε μια φορά ρε, ένας ήρθε μια φορά που τα χώνει και τον κυνηγάς, τον κράζεις. Μάλιστα, να σε καλά. Έχω άλλη συγκριγόρη, πέντες φίλε δηλαδή. Εσύ να πάνε στην αρχή μας έβαλες ένα κομμάτι, ελάς, που τα λέει όλα, τα χώνει ο άλλος. Τι να κάνουμε, μαγαζί του είναι πλέον. Να είσαι καλά. Για χαρά. Παρακαλώ στον τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Ακούτε, ναι. Λευτεριά στον Ηρακλή. Αυτό που έγινε με θυμίζει εποχές Πέλιου που ρίξανε τον Ηρακλή στη β' κατηγορία. Η πράξη αυτή δεν βλέπουν ότι τον απελευθερώσαν τον ποδοσφαιριστή και μετά πήρε τα λεφτά ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι περήφανος λαός. Δεν μπορεί να γίνει ομάδα του ΠΑΟΚ. Όσο και τον κύριο Μπέσα τρίσουν τα κόκαλα του Παπαδόπουλου. Ο Ηρακλής δεν σώθηκε παιδιά με τα 300. Ο Ηρακλής πρέπει να φύγουν αυτοί για να γίνει μεγάλος και έχει τις δυνάμεις. Όσο για τον παίχτη, 4 μήνες παίζει, ένα γκολ έβαλε. Λοιπόν, τέρμα, ούτε τα λεπτά του θέλουμε, είμαστε υπερήφανοι και ο Ηρακλής με τη νέα χρονιά εύχομαι να απελευθερωθεί από τα δεσμά του για τους αυτούς που έχει εκεί πέρα. Γεια σας. Γεια σας. Άλλο να δώσω. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. 1,5 λεπτό. Τι κάνετε κύριε Κόκκινε, καλά είστε? Καλά, εσύ. Είμαι ο Γιώργος, ο δάσκαλος από Πάρο. Γεια σου Γιώργο, γιατί να μιλάμε στο πληθυντικό, ανοίξτε την καλωσία. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Εύχομαι υγεία προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική σας και τον κύριο Ραπτόπουλο. Να είσαι καλά. Πολλά είχα να πω για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μια παρένθεση, μια ανωτελεία. Ο Ηρακλής είναι μεγάλο σωματείο. Δεν του αξίζει να βρίσκεται εδώ που βρίσκεται και στη θέση που βρίσκεται. Δεύτερον, ο κύριος Αβίδης είναι αξιοσέβαστος, βάζει τα ωραία του λεφτά και δεν μας ενδιαφέρει πώς τα βγάζει, είναι δικό του θέμα αυτό, αλλά δυστυχώς από ποδόσφαιρο είναι σχεδόν αδαής. Η ομάδα μου χρειάζεται, αυτή τη στιγμή παίζει το πιο παροδικό ποδόσφαιρο, αυτό είναι δεδομένο και με επιχειρήματα το λέω. Ένα center for, ρε παιδί μου, ένας for δεν αξιώνεται να πάρει, ένα center for να κουβώσει ομάδα. Απορώ. Από ένα center for. Για ποιο λόγο δεν το δεν πρέπει να περιμένουμε, γιατί υπάρχει ο χρόνος. Να περιμένουμε πότε. Πάλι 20 Γενάρη. Κοίταξε. Αν ήθελε τη γνώμη μου, για μένα θα έπρεπε να είναι τελειωμένη υπόθεση. Σωστά. Αλλά επειδή η γνώμη μου για κάποιους μπορεί να δείχνει. Κάποιους λένε δεν θέλω να ξέρω τι λες, γιατί εσύ έχεις δηλώσει τις άλλες μου. Γιατί έτσι σκέφτεται. Δεν με ενδιαφέρει ο μικρό κοσμός του ή ο τρόπος που αντιλαμβάνει τα πράγματα. Εγώ λέω ότι μια επαγγελματική ομάδα η οποία πονάει σε κάτι συγκεκριμένο πρέπει να προβλέπει. Δεν πρέπει να περιμένει τελευταία στιγμή, να πάθει. Λοιπόν, σωστά. Και εφόσον δεν στερείται ευρωστίας οικονομικής ο Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ, κάτι δεν μ' αρέσει. Και λέω ότι αυτό που δεν μ' αρέσει είναι ότι γιατί, εκτός αν είναι για να μην γελιοποιηθώ κι εγώ και όσοι πιστεύουν κάτι ίδιο, μπορεί να ακούσουμε πρωτοχρονιά ή τη δεύτερη μέρα γιατί θα είμαστε εδώ, ότι ξέρεις ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον τάδε center for. Και να είναι και καλός. Οπότε να εκτεθούμε. Όμως, με το manager που έχουμε φέτος, τον κύριο Μίχελς, ναι. Ψωνίζει από συγκεκριμένες αγορές. Μια μικρή έρευνα δεν ψωνίζει από αγορές ολικά. Συνεργάζεται μόνο με συγκεκριμένα γραφεία managers. Αυτό εμένα μου φαίνεται αρκετά ως πολύ ύποπτο. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, δεν είναι ύποπτο. Όχι. Βγάλ το μυαλό σου το ύποπτο. Τα πάντα δεν έχουν δράκο μέσα. Μπορεί να είναι γιατί εκεί έχει περισσότερους γνωστούς και τους εμπιστεύεται περισσότερο. Δεν είναι πάντα κάτι ύποπτο το οποίο κρύβεται πίσω από κάτι. Από τη στιγμή όμως που διαθέτεις χρήματα και έχεις ένα σωματείο εύρωστο οικονομικά. Όχι, κοίταξε, επειδή τώρα ξεκίνησε να το κάνει αυτό το πράγμα, πάει από εκεί που ξέρει. Αν έχει ένα βάθος χρόνου δεκαετίας, πενταετίας και κάνει συγκεκριμένες αγορές από συγκεκριμένα μαγαζιά, να δεχτώ αυτό που λες. Επειδή τώρα ξεκίνησε, νομίζω ότι είναι λίγο αυστηρό να το πούμε αυτό το πράγμα. Σαν οπαδός είμαι 50 ετών, έχω δικαίωμα να κρίνω αυστηρά.
Και καλά κάνει. Έχω σου... κάθε δικαίωμα. Χωρίς καμία υπάθεια. Δεν σου, είπα... δε σου είπα γιατί σου λέω. Απλά λέω για τον συγκεκριμένο. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Θα τον δω στην πορεία. Δεν μπορώ να τον κρίνω σαν άνθρωπο που κάνει το οικοδόμημα το ποδοσφαιρικό του ΠΑΟΚ με μία χρονιά ότι ψωνίζει από μία αγορά. Δεν ξέρω. Να τον δω στην πορεία. Πάντως, με ένα τόσο παραγωγικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που παράγει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και δουλεύει πάρα πολύ στο γήπεδο, είναι κρίμα να μην βλέπουν ή να κάνουν πως δεν βλέπουν ότι χρειάζεται ένα σεντερφόρ. Δεν μιλάω για 8 δεκάρι, εκεί θέλεις πολλά λεφτά, μπορεί να το πάρει το καλοκαίρι. Αλλά ένα φόρ είναι δυνατόν. Να έχεις καλή δυνατόν. Χρονιά, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα πολύ. Καλή Μέχρι χρονιά. Καλά. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τελευταία 20 λεπτά στο Μετρόπολης 95,5, το κορυφαίο ραδιόφωνο για την Βόρεια Ελλάδα, τα 390, 2310 για την ακρίβεια, 90 είναι δικό σας, 955 κενό, τα μηνύματα στο 54340, Μετρόπολης 95,5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και μαζί μας είναι τα καταστήματα Φορόλη, η εξέλιξη του Ψιλικατζίδικου, που προτείνει έξτρα λάρτ καφέ για έξτρα λάρτ απόλαυση, 14 σε όλη την πόλη και ακόμη περισσότερα. Σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τα 3 εντάρια δικά σας, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε Κόκκινε. Καλησπέρα στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τι κάνετε, κύριε Κόκκινε, εύχομαι ένα υγιές 2017, υγεία, τύχη σε εσάς, στην οικογένειά σας, στην οικογένεια του Μετρόπολης, τους ακροατές σας. Παράκληση του κυρίου Σάβα, σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Θα θέλαμε μία φωτογραφία για να τη βάλουμε σε ένα άλλο δωμάτιο με κορνίζα από την αποχώρηση του νεαρού ποδοσφαιριστή από τις εγκαταστάσεις της Μίκρας, που κρατάει 2 σακούλες από σκουπίδια μπλε και έχει μέσα τα ποδοσφαιρικά του υποδήματα. Ένα είναι αυτό που θα ήθελα, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ. Εδώ δεν έχετε σακμπουαγιά στον Ηρακλή, μου κάνετε κουμπί για τον Ηρακλή που δεν υπάρχει. Τα αθρίζω, κύριε Κόκκινε, και μου βγαίνει θύρα 10, αδελφοποιημένη με τη θύρα 4, δίνει 14. Θύρα 7, αδελφοποιημένη με τη θύρα 4, βάσει του αρχηγού των οπαδών που λέει ότι μετοχές έχει ο Σοκράτης Κόκκαλης ο Σιρτάρη. 7 και 4, 11. Βάσει των δαχτυλοφιλημένων των νέων που έρχονται στην Αλφα Εθνική χωρίς χρέη κοινωρέη, συν 3, ίσον τελικό αποτέλεσμα 14. Είναι ωραία πράγματα αυτά, ρε παιδιά. Αδελφοποιημένα σωματεία θα είστε. Θα υπάρχει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο γήπεδο, χωρίς βρωμολογίες, μέσα σε ένα φύλαθλο υγιές αθλητικό πνεύμα. Θα εκλείψουν τα πανό του Βόλου, θα εκλείψουν τα αμυντικά συνθήματα. Δεν σας αρέσει αυτό το περιβάλλον δηλαδή? Τι σας αρέσει? Ένα σωματείο, τι θέλατε, ένα δηλαδή, σωματείο που λέγεται εθνικό. Και το αρθείο και έτσι δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τον εθνικό το γνωρίζεις ή το ξέχασες? Ο Εθνικός Πειραιός είναι μια ιστορική ομάδα του Πειραιά που υπήρξε το πρώτο σωματείο της περιοχής που φύγανε κάποια μέλη τότε, όπως οι αδερφοί Ανδριανόπουλοι, και επέλεξαν τον αιώνιο έφηβο, το Δάφνο. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα δεν θέλετε να μάθει και Με καλύψατε. Όχι. Σας καλύπτω. Είπατε όλοι. Σας δίνω και ένα μοντάρι στο πλάνο. Ναι. Σαν οπαδός του Ηρακλή θα πρέπει να είστε όλοι υπερήφανοι εσείς, διότι ένα μέλος της οικογένειάς σας, κάτοχος του διπλώματος του ΕΦΑ Pro, που πέρασε για λίγο χρονικό διάστημα από την ομάδα σας, αναλαμβάνει από τον μήνα Ιανουάριο βοηθός προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει γίνει μια σωστή επιλογή που πιστεύω ότι ανοίγει ο δρόμος για νεαρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας σας και να παίξουν με τα εθνικά χρώματα. Γεια σας, κύριε μου. Γεια σας. Καλή νύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Ναι. Μέχρι τότε να κοιμάστε καλά στη Θεσσαλονίκη και να σκεπάζεστε. Καλό Πάσχα. Γεια σας. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χίλια χρόνια, Ηρακλής. Πού είσαι, ρε Κωνσταντίνε, έχω να σε ακούσω πάνω από χρόνο. Τα μπερδεύεις λίγο, τέλος πάντων. Έχει πιο λίγο καιρό να το πω.
Εντάξει. Λοιπόν, ρε φίλε. Πες μου. Τι βλέπουμε, τι έργο βλέπουμε τώρα. Στον Ηρακλή. Τι έργο βλέπουμε, τα είπα. Έχουμε δύο τύπους, οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα. Να κάνουν αυτά που κάνουν. Έχουμε μια πολιτεία που κοιμάται όρθια. Δηλαδή δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό εδώ πέρα που γίνεται τώρα στον Ηρακλή μπορεί να δημιουργήσει αναταραχή. Έτσι γενικά λόγω. Μπορεί. Και έχουμε μια πολιτεία και αφήνει μια επικίνδυνη κατάσταση. Αφήνει δύο τύπους που παίζουνε. Άντε πήραν 300 χιλιάρικα από τον ΠΑΟΚ. Και αυτοί μετά τα φώτα δεν θα έχουν μία, ρε φίλε. Τελειώσαν τα 300. Τι θα γίνει μετά. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί είναι κινητές απάτες. Όχι. Κινητές απάτες. Μην χαρακτηρίζεις, ρε εσύ. Να πω και... Μη λες πράγματα μηνύσιμα. Μην το κλείνεις. Μη λες πράγματα μηνύσιμα. Για πλάκα του είπα. Να σου πω κάτι. Ήταν πώς θα πω, χιούμορ. Τώρα να μιλάμε σοβαρά, σε παρακαλώ. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, ρε εσύ, Γρηγόρη, εντάξει. Ναι, Γρηγόρη. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να επιφέρουν οι μηνύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι απάντηση. Άντε, εντάξει. Λοιπόν, Ηρακλής είναι ο λαός του και κανένας φούστης πρόεδρος του. Στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη, έχετε ξεφύγει λοιπόν σήμερα, έτσι. Δηλαδή. Δηλαδή ο τρόπος που μιλάνε είναι απαράδεκτος. Ποιοι φίλε. Λοιπόν, σε περίμενα πόσο καιρό, ρε Αντωνιάδη, ένα χρόνο σε περιμένω. Άμα έχεις παντελόνια, πρώτα θα περάσεις, θα αφήσεις το κατάρρικο στο Μετρόπολης και μετά θα ξαναβγεις στον αέρα. Και όταν θα μιλάς για τον πρόεδρό μου, θα κάνεις γαργάρες μαλατόνερο. Αντί να πείτε και ευχαριστώ, ρε, που σας σώζουμε, να μην σταματήσετε να παίζετε στη μέση της χρονιάς, βγάζετε και γλώσσα από πάνω, ε. Και ποιος σου ζήτησε εσένα, δανεικά. Δεν είδε. Εσείς πάντως όχι. Δανεικά. Εμείς δεν δίνουμε δανεικά. Εμείς δίνουμε γιατί είμαστε άπλες. Κάποτε μας είπατε με... γεμιστάνες μας αποκαλούσατε, έτσι Γρηγόρη. Είσαι γραφείο τύπου του Προέδρου, να ξέρω. Εσείς τι είστε, γραφείο τύπου της ΠΑΕΡΑ. Σε μένα μιλάς. Γενικά μιλάω, ρε, σήμερα γιατί πήρατε πολύ αέρα να πούμε. Για ξεφορτώσω λίγο, Μάγκια. Εγώ να ξεφορτώσω, τους δικούς σου να πεις να ξεφορτώσουν και να προσέχουν πώς μιλάνε. Δεν, γιατί... Εγώ τουλάχιστον από μιλάω τι... πολύ σωστά. Από τι θύχτηκες δηλαδή, για πες μου. Από τι θύχτηκα. Ναι. Ο Αντωνιάδης, δηλαδή εσύ, Αντωνιάδη, τι είσαι, δυο μέτρα και λες τον πρόεδρό μας κοντό. Δεν τον είπε, ρε φίλε, ότι έχει κάτι κακό. Δεν τον είπε, δηλαδή κάτσε, ρε εσύ, Γρηγόρη, θεωρείς ότι μίλησε σωστά τώρα. Ρε φίλε, δεν είπε κάτι μηνύσιμο. Είδες να παίρνω το μέρος κανενός ή να αντιώνω με δεν δύο... είπα εγώ ότι είπε κάτι μηνύσιμο. Δεν μιλούσε σωστά. Αυτό το κρίνεις εσύ. Χλέβασε τον πρόεδρό μας, ρε φίλε, το καταλαβαίνεις. Θέλετε να κάνουμε και εμείς τα ίδια. Εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε, αλλά εσείς μυαλό δεν βάζετε. Η πολλή περηφάνεια, Γρηγόρη, θα σας ρίξει πιο κάτω από εκεί που φτάσατε. Μάλιστα. Κατάλαβες, αγόρι μου. Τα πράγματα είναι απλά. Ή παίρνετε το χέρι μας, ή παίρνετε το πόδι μας. Ένα από τα δύο έχει. Δεν σου ζήτησε κανείς τίποτα. Ωραία, εγώ σου λέω ότι δεν μας ζητήσατε τίποτα και εγώ σου λέω ότι την πραγματικότητα είναι το χέρι μας, εσένα... πάρετε το πόδι μας. Εσένα ο στόχος σου ποιος είναι? Εμένα ο στόχος μου είναι να σε κάνω δυνατό, ρε. Δεν με πειράζεις, ποτέ δεν με κολλούσες εσύ σαν ομάδα. Μες. Σε θέλω να πούμε στην Αλφα Εθνική. Σε θέλω δίπλα μας. Γιατί οι άλλοι, όπως ξέρεις, Γρηγόρη, τόσα χρόνια μπορεί οι οπαδοί να μαλώνανε μεταξύ τους. Αλλά οι διοικήσεις όταν χρειαζόταν τα βρίσκανε, έτσι. Ανοίγεις μεγάλη πληγή, αλλά... Διαφωνείς. Ανοίγεις μεγάλη πληγή. Αντωνιάδη, το κατοστάρικο μην ξεχάσεις. Αλλιώς θα σε φωνάζω φουστίτσα από εδώ και πέρα. Δεν είσαι εντάξει, μπροστά αυτά. Βρεθείτε και θα το κονίσετε. Παρακαλώ. Γρηγόρη. Ορίστε. Έλα, καλησπέρα, τι κάνεις. Υπομονή. Γιατί κάνεις νηστεία και προσευχή κάνεις. Δεν δήλωσα ποτέ καλός χριστιανός, προχώραμε. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ να σου πω τη δική μου άποψη. Τα χρήματα δεν τα έδωσε ο ΠΑΟΚ, τα έδωσε ο Σαββίδης.
Και ο Σαββίδης δεν υποχείριο κανένας ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης μπορεί η πρόθεσή του είναι να αγοράσει και τον Ηρακλή, έτσι. Ή η πρόθεσή του μπορεί να είναι να αφήσει τον ΠΑΟΚ και να πάρει τον Ηρακλή. Έτσι. Εδώ παίζονται πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα φανταστεί κανένας. Εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι Ηρακλής, δεν θα είμαι. Ναι. Σου αρέσει αυτό που έγινε? Ε? Σου αρέσει αυτό που έγινε? Εξαρτάται πώς το βλέπει ο Σαββίδης. Εκεί μπορεί... Εμένα, εάν σου είπα, εγώ δεν βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ βοηθά το Ηρακλή. Εγώ βλέπω ότι ο Σαββίδης βοηθά το Ηρακλή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, το καταλαβαίνεις. Το οριοποιήσεις. Πάμε παρακάτω. Τι? Το οριοποιείς. Δεν οριοποιώ τίποτα, γιατί αύριο ο Σαββίδης μπορεί να αφήσει τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά και δεν έχει πάρει τίποτα, και να πάρει το Ηρακλή. Ή μαζί με τον ΠΑΟΚ μπορεί να αγοράσει το Ηρακλή. Έτσι. Ο Σαββίδης δεν είναι υποχείριο του ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης είναι ένας επιχειρηματίας. Κατάλαβες ποια διαφορά? Για μένα. Έτσι. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά εγώ προσπαθώ να δω και 5 μέτρα πιο μακριά. Μάλιστα. Δική μου άποψη. Καλοδεχούμενη η σκέψη σου. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου. Καλή χρονιά να έχεις. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Υπομονή. Χρόνια πολλά. Είμαι ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Ήθελα να ρωτήσω γενικά πόσο βλέπεις την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πώς την βλέπεις φέτος? Νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό του ΠΑΟΚ με τη μέχρι τώρα πορεία του. Και με καλές προσθήκες μπορεί να πάει πολύ πολύ καλύτερα. Α, πιστεύεις ότι θα είναι η χρονιά, ας πούμε, που θα έρθει, θα είναι όπως ήταν και πέρσι, που μπορεί να βγει πρώτος στα play-off και να διεκδικήσει το κύπελλο μέχρι τέλους, τον Ολυμπιακό? Αυτά είναι εφικτά. Αλλά αδικεί τον εαυτό του και πάλι, το ξαναλέω. Θα μπορούσε να χτυπήσει παραπάνω, να διεκδικεί πρωτάθλημα. Ναι, για τις λεγόμενες κλικές, τι έχεις να πεις όταν βγαίνει προπονητής και στον αέρα, στο τέτοιο, και δίνει ας πούμε τον παίκτη του ότι γίνεται ας πούμε πρόβλημα? Ο ίδιος ο κύριος Ίβιτς είπε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι, ότι όταν έγινε κλικ στον νου του Ζαβέλα, ο οποίος είχε πει αυτό που είπε. Ωραία. Εγώ τώρα τι να σου πω, ότι δεν ισχύουν αυτά που είπε? Έξυπνο παιδί είσαι. Ναι, ναι. Εντάξει. Άλλο. Τι άλλο να πω. Άλλο. Ο Κώστας, ο Ραπτόπουλος, με ελληνική στο στούντιο. Όχι. Σήμερα όχι. Α, okay. Τώρα, εσύ τι πιστεύεις ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται από τις ποιοτικές προσθήκες? Τι παίκτης, ας πούμε, χρειάζεται? Ποιες θέσεις, ας πούμε, αντικειμενικά? Center for, δεκάρι και οχτάρι. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ναι. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Μπορεί να κλείσω το ραδιόφωνο, είναι εύκολο. Ναι, μισό λεπτάκι λίγο. Ναι. Μισό λεπτάκι. Το έχω λιγότερο, ναι. Ναι, κατανοητό. Ναι, μ' ακούς? Βεβαίως. Δεν σ' ακούω λίγο εγώ. Εγώ σ' ακούω μια χαρά. Γρηγόρη, ναι. Σε εκτιμώ, σε αγαπάω, αλλά λίγο για τον άλλο τη Σαββρά που βγαίνει και λέει για τον ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ, κόψτονα. Τι κακό είπε? Καλό πολύ. Τι κακό είπε? Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Αλλά για τον ΠΑΟΚ να μην λέει πολλά λόγια. Τι είπε, τι κακό? Έχει να κάνει με μένα. Ρε εσύ, χαλάρωσε λίγο. Γιατί χαλάσετε καλά? Δεν χαλάρωνο. Γιατί τον βγάλες και μας τσιτώνει. Εσένα σε έβγαλα. Καταλαβες. Εσύ κατάλαβες. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά. Αφού καταλαβαίνεις ότι υπενείς ότι εγώ τον έβγαλα. Ναι. Βγάζεις. Γιατί δεν έλεγε? Γιατί δεν λέει για τον ΠΑΟΚ? Ρε εσύ. Γιατί λέει για τον ΠΑΟΚ? Ναι. Γιατί δεν ρωτάς? Ρε την Γερμανία που είναι. Που στον γέρο. Ρε εσύ. Μην βρίζετε ρε στον αέρα. Τα λαράρα τέτοιες μέρες που είναι. Παρακαλώ. Ναι. Τι αλήθεια. Για προσπάθησε το. Ναι. Παρακαλώ. Ορίστε. Στον επόμενο. Ναι. Έλα. Βα... Γεια σου ρε αδερφέ. Γεια σου ρε Γρηγόρη. Κοριτσάρα μου. Που σε στεναχωράνε. Ποιος με στεναχώρησε? Γιατί ρε το μικρένετε έτσι τον Ηρακλή ρε. Α, για τον Ηρακλή μιλάς.
Γιατί το μικραίνουν έτσι? Δεν το μικραίνουν, προσπαθούν να το μικραίνουν. Με την προσπάθεια θα μείνουν οι παοξίδες. Έτσι πες τους. Δεν φταίνει πάω. Όσο για το κοντό, Κουκουρουκού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κανένα δεν μπορεί να πειράξει. Κουκουρουκού. Ούτε μίγα δεν μπορεί. Ο κοντός. Ο κοντός αυτός ο στούμπακας. Ένας είναι ο κοντός. Ένας είναι ο Ρώσος. Όχι ρε, ραδιόφωνο κάνει ρε, πρωί. Που τον κάνουν και Έλληνα. Α, σε παρακαλώ τώρα, δεν τα πας καλά. Έλληνας είναι. Έλληνας είναι. Έλληνας είναι, βέβαια. Πού γεννήθηκες? Στη Ρωσία. Δηλαδή, πού μεγάλωσες? Στη Ρωσία. Για μένα ρε αδερφέ δεν είναι Έλληνας. Κουγουρούκου, είναι η μέρα που θα σε μαλώσω για ένα λόγο. Ο άνθρωπος αυτός δεν με ενδιαφέρει ποια ομάδα έχει. Εγώ ξέρω ότι έχει επιχειρήσεις, παίρνει εδώ επιχειρήσεις και έχει θέσεις εργασίας με καλές αμοιβές εργαζόμενους και βοηθάει κόσμο. Μακάρι η πόλη να είχε 10 σαβίδες. Βοηθάει ρε σιγουριά. Μακάρι η Θεσσαλονίκη να είχε 10 σαν το Σαββίδι. Μπα, όχι. Εσύ το λες αυτό, Κουκουρούκου, διαφωνώ. Όχι. Άλλο μεγάλο. Ας τα μαζέψεις. Άλλο. Όπα, όπα. Γιατί δεν πάει στη Ρωσία να άλλο... κάνει εκεί έχει... πέρα να πάρει επιχείρηση. Έχει και εκεί, έχει και εμείς ένα χωρί. Άλλο, άλλο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ και άλλο επιχειρηματίας, μην τα μπερδεύεις. Ήρθε εδώ να μας πουλήσει μαγιά τώρα. Με τα λεφτά. Και και μιλάνε. Άλλο με τα λεφτά του, γιατί ο δικός σου τι κάνει ο Αλαφούζος. Ο δικός μας δεν πουλάει τέτοια μαγκιά. Πώς δεν πουλάει? Με συγχωρείς, τέτοια μαγκιά που πουλάει ο στούμπακας αυτός ο κοντός, ενώ, δεν την πουλάει. Ενώ άλλος είναι ψηλός ο δικός σου. Όχι, δεν είναι ψηλός, αλλά δεν είναι σαν το Σαββίδι. Γεια σου ρε Κουκουρούκη, σ' αγαπάω πολύ. Δεν αγοράζει επιχειρήσεις και μου κουβαλάει όλους τους Ρώσους και διώχνει τους Έλληνες. Να σε καλά. Στη σουρωτήνα έχει να γίνει. Για μια χαρά θα είναι, θα βοηθήσει και κόσμο. Να σε καλά. Καλή χρονιά. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτή η βρώμικη πονοψυχία του ΠΑΟΚ δεν θα περάσει γρήγορα. Μπορούμε να πέσουμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε. Δεν ζήτησε κανένα. Συγγνώμη. Την τεχνητή πονοψυχία του ΠΑΟΚ. Δεν ζήτησε κανένας βοήθεια. Ακριβώς. Επειδή δεν ζήτησε βοήθεια και προσφέρθηκε απλόχερα. Δεν προσφέρθηκε, ναι. Κάτι παίχτηκε. Ναι, αυτό, κάτι παίχτηκε. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Αυτό το βρώμικο που παίχτηκε. Δεν ξέρουμε πόσο. Άκου. Δεν θα περάσει. Μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να λέμε μετά βεβαιότητα. Όταν η επικεφαλής του Ηρακλή αυτή τη στιγμή δεν είναι, είναι αμφιβόλου προέλευση. Ναι. Εντάξει. Σε αυτό δεν διαφωνούμε. Απλά σου λέω, μην χαρακτηρίζουμε κάτι χωρίς αποδείξεις. Για λόγους τάξεως το λέω. Καταλαβαίνεις. Σε παραπέμπω στην ανακοίνωση αυτόνομης. Δεν διαφωνούμε. Και, και συντάσσουμε απόλυτα μαζί της. Να έχεις καλή χρονιά. Επίσης, επίσης. Δώσε μια τελευταία γραμμή. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Συγγνώμη που είχα το ραδιόφωνο ανοιχτό. Κανένα πρόβλημα, δεν κάνατε κάτι κακό. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα ήθελα να πω αυτή τη Κουκουρούκου. Είναι η Κουκουρούκου, παρακαλώ πολύ. Αφαιρέσε το αυτή γιατί είναι η Κουκουρούκου. Είναι η Κουκουρούκου. Η Κουκουρούκου, εντάξει. Καταρχήν όταν μιλάει για Ρώσους. Ναι. Όπως εκφράζεται, Ρώσοι. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς τους Ρώσους που σε εκφράζεστε εσείς. Και δεν τα κόβετε. Κράζουμε εμείς. Ναι, δεν το κόβετε. Μα δεν είπε κάποιον, δεν έβρισε κάποιον. Είπε ότι είναι Ρώσος. Δεν έβρισε κάποιον, δεν αναφέρθηκε στο Σαββίδι. Μα είπε ότι είναι Ρώσος, δεν είπε, δεν τον έβρισε. Εγώ δεν είπα ότι τον έβρισε, αλλά αυτό για μένα ναι. Προσωπικά θεωρείται βρισιά. Το να πει κάποιον Ρώσο. Ναι. Γιατί κύριε μου. Γιατί εσείς είστε Έλληνες, ναι. Δεμέκ Έλληνες. Ναι. Γιατί είστε όλοι Δεμέκ Έλληνες. Ναι. Με ελάχιστη κάτι που θα συμβεί στην Ελλάδα. Και το 17 θα μας ψεκάζουν. Σας το υπογράφω. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο.
Καλή χρονιά να έχουμε. Ακολουθείτε το ημίχρονο, να είστε καλά. 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 Ακολουθείτε το ημίχρονο, να είστε καλά.